Δείτε το ρεπορτάζ για το Βόλφκαν Σόιμπλε. Πώ ήταν, πώ είναι, τι έκανε, τι κάνει. Πάρτε το. Με 36 ψήφου εναντίον και 19 αποχέ, το... τα άρθρα δεν εγκρίνονται, απορρίπτονται. Δεν θα αφήσω κανέναν και τίποτα να με εκβιάσει. Δουλεύουμε, φυλάμε κάτι για ένα σκοπό και να μα παίρνουν τα λεφτά μα. Είναι άδικο το πράγμα. Εκεί Η Κύπρος θα χρεοκοπήσει αν δεν βρεθεί αξιόπιστη λύση. Είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Ποιο είναι όμω ο Βόλφκανγκ Σόιμπλε, ο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, η Γρία Αλεπού τη Γερμανική Πολιτική, όπω τον χαρακτηρίζουν. Στι 12 Οκτωβρίου του 1990, ο Σόιμπλε, που τότε ήταν ομοσπονδιακό Υπουργό Εσωτερικών τη Γερμανία, ετοιμάζεται να ανέβει στην Εξέδρα για να εκφωνήσει τον πολιτικό προεκλογικό του λόγο. Ο 37 έχει άλλα σχέδια. Σηκώνει το όπλο, στοχεύει τη φιγούρα του και ρίχνει τρει σφαίρε. Η μία περνά ελαφρά από το μάγουλό του, δημιουργώντα μια αμυδρή ουλή που φαίνεται μέχρι σήμερα. Και άλλη μία τον διαπερνά στο στήθο, καρφώνεται στη σπονδυλική στήλη, θρηματίζοντα τον τρίτο θωρακικό σπόνδυλο. Έκτοτε παρέμεινε ανάπηρο και μετακινείται με αναπηρικό καροτσάκι. Ο Σόιμπλε όμω δέχτηκε ακόμα ένα πλήγμα τον Απρίλιο του 2000, όταν η Άγγελα Μέρκελ εκλέχθηκε στο συνέδριο του ΕΣΕΝ ομοσπονδιακή πρόεδρο του CDU, αφού πρώτα τον άδειασε στο σκάνδαλο των μαύρων λογαριασμών του κόμματο το Νοέμβριο του 1999. Και τη στιγμή που το Φεβρουάριο του 2000 παραδέχεται ότι έχει δεχθεί παράνομη δωρεά για το κόμμα των χριστιανοδημοκρατών, ο Σόιμπλε είναι σήμερα υπέρμαχο τη συνεχούς λιτότητα τη Ελλάδα, στέλνοντάς την στο πύρτο εξώτερον για τις οικονομικές ατασταλίε. Για την πρόσθετη και πιο διαρκή βοήθεια που θα πάρει από τα μέλη της Ευρωζώνης η Ελλάδα, θα πρέπει να πάρει σκληρά μέτρα και να αποδεχθεί στενή επιτήρηση. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι η Ελλάδα εκχωρεί προσωρινά ένα μέρο τη εθνική τη κυριαρχία. Μόνο τυχαίω δεν θεωρείται λοιπόν ο χαρακτηρισμό τη γκριά αλεπού τη γερμανική πολιτική που του αποδίδουν τα μέσα μαζική ενημέρωση τη χώρα, χαρακτηρίζοντά τον ω αντικακελάριο τη Γερμανία. Πολιτικοί αναλυτέ άλλωστε υποστηρίζουν ότι γνώμονα για το βίο του είναι το αυστηρό προτεστατικό δόγμα, οι αμαρτωλοί πρέπει να τιμωρούνται. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωσή του τον Ιούλιο του 2011. Πρέπει να επιβάλλονται αυστηρότερε κυρώσει σε υπερχρεωμένα κράτη, ενώ το κράτο με προβλήματα που δέχεται βοήθεια πρέπει να επιστρέφει ένα μέρο τη κυριαρχία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.